Ήταν 3-4 αδέρφια, δεν θυμάμαι πόσα, νομίζω 3 ή 4. 4 νομίζω. Και ο ένας έφυγε για την Αμερική. Ο άλλος έμεινε στο χωριό. Ο τρίτος γύριζε τον κόσμο όλον και έβλεπε όπερα. Και ο τέταρτος ήταν ο πατέρας μου. Έφυγε από μικρό παιδί και δούλευε για να ζήσει στον Πειραιά. Και μετά έκανε διάφορες επιχειρήσεις εμπορίου με διαφόρους συνεταίρους, ποτέ μόνος. Εγώ γεννήθηκα στον Πειραιά, κοντά στο Ψαλιμάνι, σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, που όπως όλα τα σπίτια τότε ήταν νεοκλασικό. Απέναντι ήταν το σπίτι της θείας μου, ένα από τα πιο ωραία σπίτια του Τσίλερ, και εκεί έζησα όταν έφυγαν οι γονείς μου στο εξωτερικό 2-3 χρόνια. Εδώ ήταν το σπίτι που γεννήθηκα, αλλά το γκρεμίσανε. Η μάνα μου έζησε στο κάτω πάτωμα τα παντρέφια και ύστερα όταν γεννήθηκα εγώ είχε πάει απάνω. Ακριβώς εδώ στη γωνιά ήταν το γωνιακό δωμάτιο όπου γεννήθηκα. Ήταν γεμάτο εικόνες. Έφυγα από εδώ 6 ετών ή 6,5. Πριν φύγουν οι γονείς μου, έμεινα σε ένα άλλο σπίτι λίγο παρακάτω, που ήταν πάρα πολύ ωραίο σπίτι και αυτό και είχε ταβάνια ζωγραφιστά από έναν Ιταλό. Η αίθουσα που παίζαν τα παιδιά είχε τη γέννηση του Αδάμ από τον Θεό, από τον Μιχαηλάνγελο. Η τραπεζαρία είχε ένα άρμα του ηλίου, προοπτικός, και η κάμαρα της μητέρας μου είχε μια σύνθεση με την Άνοιξη. Εδώ ήταν το σπίτι της θείας μου της Μεταξά. Ήταν ένα πολύ ωραίο σπίτι, χτισμένο από τον Τζίδερ και επιπλωμένο από ένα γερμανό επιπλοποιό. Αυτά τα δύο τελευταία παράθυρα ήταν το δωμάτιο που κοιμόμουν με τον αδερφό μου. Και αυτό το δωμάτιο, όπως το δωμάτιο που γεννήθηκε, ήταν γεμάτο εικόνες. Από πάνω σκάτω, όπως τα ρωσικά σπίτια. Από 6 ετών ζωγράφιζα με αξιώσεις. Δεν έκανα ποτέ μου αυτό που λένε παιδικά σχέδια. Τα παιδιά, όσο και να είναι ανίδια, ήδη έχουν τα ίδια γούστα που θα έχουν αργότερα. Επίσης, από 6 ετών άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο. Είδα δύο πράγματα που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και αργότερα ένα τρίτο. Το ένα ήταν η Αΐντα στο στάδιο, από πρόσφυγες Ρώσους τραγουδιστές. Την Αΐντα την έπαιζε μια Σαμπανιέβα, θυμάμαι ακόμα το όνομά της. Έμεινα απογοητευμένος από τα σκηνικά που ήταν ζωγραφιστά μέσα στο στάδιο, αλλά η παρέλαση του θριάμβου μου έκανε εντύπωση και ήταν το τακτικό μου παιχνίδι. Εγώ ήθελα να παίζω και το ρόλο της Αΐντας και το ρόλο του Ραντάμε. Της Αΐντας διότι στήριαζε και αυτό μου έδινε μια μεγάλη ευχαρίστηση. Εξελάμβανα το τραγούδι ως μια δυνατή στριγλιά. Και του Ραντάμες μου άρεσε πολύ ο ρόλος, διότι βάζοντας ένα δισκάκι ασημένιο, μια φοντανιέρα στο κεφάλι μου, έκανα κράνος και με σηκώναν 4 παιδιά πάνω σε μια σανίδα
Και αυτό μου άρεσε πολύ. Τι θα γίνει, αλλά πήγε, παιδιά. Να και η κορώνα της, παιδιά. Ε, και η κορώνα. Πρόεδρε, πέντε να πάτε η κορώνα. Ένα άλλο παιχνίδι που έπαιζε ήταν το καρναβάλι της Νίκαιας, το οποίο δεν είχα δει, αλλά μου το είχε περιγράψει ο πατέρας μου. Και συνήθως στο να γεμίζω καρέκλες αναποδηγυρισμένες που σφρονότανε, με διάφορα αντικείμενα, με λουλούδια, χάρτινα, να κάνω ένα μεγάλο θόρυβο, την ώρα που κοιμόταν ο κόσμος το μεσημέρι. Ήταν η ώρα του παιχνιδιού, ήταν μεταξύ 1 και 4. Συνήθως οι γειτόνοι μας ρίχνανε νερά, από πάνω από τις ταράτσες για να ησυχάσουμε. Μετά είδα ένα άλλο πράγμα που είχε μεγάλη σημασία στη ζωή μου. Είδα το Ξεφύρ Φαλέρ. Αυτό το Ξεφύρ Φαλέρ είχε εξαιρετικά σκηνικά για κάθε εποχή, για κάθε χώρα. Ήταν ίσως τα καλύτερα σκηνικά που έκανε ο Αραβαντινός. Είναι μία πρωτοτυπία και μία αναρχία ελληνική. Είχε ένα φινάλε με τον Παρθενώνα και τη Σελήνη να βγαίνει από πίσω από το Λυκαβητό. Αυτό μου έκανε συγκλονιστική εντύπωση και από εκεί και πέρα ήθελα, όποτε έβρισκα σπασμένα πλακάκια, μοσαϊκές πλάκες ή οτιδήποτε τούβλα, να χτίζω την Ακρόπολη, να βάζω πίσω ένα φόντο από μπλε κόλλα για τετράδια και ένα δίσκο από άσπρο χαρτί, ο οποίος με μία κλωστή ανέβαινε σιγά σιγά πίσω από την Ακρόπολη. Αυλαία και να βγω από την πόρτα της σκηνής και να λέω στο κοινό, βρε φεύγω, βρε, θα φύγω, βρε, φεύγω. Τι είναι αυτό, του λέω, κι αν πεταχτεί ένας ανόητος και μου πει φύγε, τι δεν γίνεται. Κάθε εγώ φύγε. Λέω το εξής, ότι θα φοράς σκάλτσες με καλτσοδέτες εδώ, χαμηλά κάτω το γόνατο, χωριάστηκες. Λοιπόν, ένα βρακί με λίγο κεντηματάκι, μια βελονιά, από πάνω που καμίσα, μέσα στο βρακί που καμίσα, η φανέλα, χωριάτικη, σε αυτές που σαν και αυτή φορά εγώ κουμποτή. Θα βγάζεις το φουστάνι και το πουλόβερ με τα μανίκια. Τι έχει λευκή, είναι λέει τρελοκομμένο. Το ξέρω, ναι, τρελοκομμένο, αυτό το μάτσο είναι. Το οποίο πρέπει να είναι και πολύ μικρό, ώστε να μπαίνει μέσα στο σκηνικό το άλλο. Μα σημαίνει το σκηνικό τώρα γιατί πού θα πάει. Α, βέβαια, πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Βέβαια, είναι και όχι, διάλειμμα μεσολαβή. Πού θα πάει το σκηνικό, έχει χώρο το θέατρο, δεν έχει. Έχει, πώς. Μπορεί να το κάνουμε και σε βαγονέτα να τσουλάει όλο πίσω. Ναι. Και κρύβει από πάνω πιο κομμάτια με λευκούς και σαν ωραίο έτσι. Βυθίζει μέσα το μαχαίρι. Και ύστερα λείπει τη φέτα το ψωμί, την τρώει. Αυτό είναι βούτυρο πρώτης, μια χαρά και λιώνει. Θα βάλω και λίγο κανέλα από πάνω που μ' αρέσει. Ανοίγει την πουδριέρα και αρχίζει να ρίχνει πούδρα. Πολύ μ' αρέσει. Κάνα 2-3 φέτες, θα τις φάω πολύ ευχαρίστως.
χτυπάει το εκκρεμές. Καμπάνες! Γιατί χτυπούν οι καμπάνες μέρα μεσημέρι, Κωνσταντούλα? Ωραία, Κωνσταντούλα, τι γίνει και μωρή και χτυπούν οι καμπάνες? Άλλαξε φωτιά κανένα σπιτικό? Το πρόβλημα στο πρώτο είναι πώς αυτά τα αντικείμενα που είναι χρήσιμα για την παράσταση να μην φαίνονται ότι είναι όργανα τα αρχιτεκτουργού. Ναι. Μοιάζει σαν αληθινό σπίτι να ζήσει αμέσως στην ατμοσφαίρα της αληθινής πολυκατοικίας. Ναι. Με τη φρίκη της και με τη φυσικότητά της και με την ησυχία της ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει την παράσταση, να μην γεμίσει όλο έπιπλα και πράγματα και θάματα. Ναι. Πάλι με την παιδική ηλικία, εκτός από σκηνικά, έφτιαχνε και σαλόνια και κρεβατοκάμερες σε μικρογραφία από χαρτόνι. Το ιδανικό μου ήταν οι κρεβατοκάμερες που έβλεπα στο Βουβό κινηματογράφο. Ένα είδος έτσι μπάσταρδο Λουισέζ. Οι κρεβατοκάμερες που κοιμόταν η Ζακομπίνη, η Μπερτίνη, η Μενικέλη και παίζανε οι ηθοποίοι Καρμινάτη, Κόλο. Οι γονείς πώς αντιμετώπισαν την ευαισθησία που είχες στη ζωγραφική? Από μικρό παιδί μου μαζεύανε τα παιχνίδια ως μια πηγή βρώμας και καταστασίας. Γι' αυτό τώρα που είμαι ελεύθερος, αφήνω το σπίτι μου ακατάστατο, γιατί δεν υπάρχει κανένας να μου πει ότι είμαι ακατάστατος. 17 χρονών ο πατέρας μου μου είπε, τώρα θα τελειώσει το γυμνάσιο και πρέπει να μου πεις τι θα κάνεις από εδώ και στο εξής. Λέω, εγώ αποφάσισα να γίνω ζωγράφος και ίσως και σκηνογράφος. Λέει, μπορείς να με πιστοποιήσεις ότι έχεις ταλέντο, ότι θα γίνεις τόσο διάσημος όσο ο Αραβαντινός? Λέω, δεν ξέρω αν θα αποκτήσω τόση δόξα. Λέει, τότε πώς ανοίγεις σε ένα πέλαγο, θέλω να ξέρεις αν θα μπορέσεις να γίνεις τόσο διάσημος. Λέω, ένα πράγμα μπορώ να πιστοποιήσω, ότι είτε αποτύχω, είτε επιτύχω, είτε κερδίσω, είτε δεν κερδίσω, θα έχω επιμονή και υπομονή. Λέει, μάθε μια επιστήμη τουλάχιστον, σπούδασε χημικός, σπούδασε δικηγόρος. Μιλάς πολύ εύκολα από μικρό παιδί, γιατί δεν γίνεσαι δικηγόρος? Έκανα μια ζωγραφική σε μόντ λα τελευσία που είναι πιο ρασάντα. Αντίθετη, η ζωγραφική που βλέπει στις γαλερίες όλο τον κόσμο. Αν δεν με πάρει σαν ένα πληροφόρητο, ετώνησε να με εκθέσει. Μια ζωγραφική που περιφρονείται υπόλοιπα υποπαράγωγα του σουρεαλισμού, που δεν είναι αφηρημένη, που δεν έχει διαμαρτυρίες για το σύστημα, που έχει φυλακίσει τους, για το σύστημα που έχει φυλακίσει στους ανθρώπους, που έχει αποδειλεί και τη ζηλία με τους ισχυρούς. Αν τους θα δώσει. Είναι ιδανικό ζωή, τους γυμνούς από κάθε ιδανικό. Μήπως θα θέλετε να προσθέσετε για την επιλογή των έργων που κάνετε και αν εσείς την επιλογή πώς έγινε με και από την κυρία Τιάννη. Για να διαβάσουμε τι έχω γράψει και...
παίρνω τα καλά που μου δώσανε. Ο πατέρας μου μου έδωσε να καταλάβω πως αν δεν δουλέψω θα ζήσω. Η μάνα μου μου έδωσε αυτή την πίστη στη θρησκεία που είναι ανάλογη σαν την πίστη στο θέατρο. Βαθιά και συγχρόνως πολύ ελαφριά. Εκριτικάραζε τους παπάδες άμα τους καλούσε να κάνουν αγιασμό στο σπίτι και παράκληση. Okay. Κάνω κάτι μετά είναι θέση, το έχουν τους γενικά. Ναι, το ξέρω τα αυτές. Και λίγο, όχι για πολύ. Δεν το ξέρω, Μαραθέ μου, δεν το ξέρω, Παναθέμα μου. Δεν το ξέρω αν ήταν για το καλό ή το κακό που είναι αυτός ο πόλεμος. Και φύγανε στο μέτωπο τα δύο παιδιά μου. Ο Βαγγέλης μου καλέ ο πιο μεγάλος και ο Θανάσης μου ο πιο μικρός. Γιατί εδώ που στέκονταν είχε φουσκώσει ο ποταμός κι όλο είχανε μια αναγκούσα και θα είχαμε κακά ξεμπερδέματα. Τέλος πάντων δεχτήκανε να γίνω ζωγράφος, να το λέω τουλάχιστον ότι θα γίνω ζωγράφος, εάν πάω στη σχολή καλών τεχνών. Στη σχολή καλών τεχνών πήγα το 1928, 1929 και έφυγα το 34. Στο μεταξύ εγώ γνώρισα από μια συμμαθητριά μου τον Κόντογλου. Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η λαϊκή τέχνη που έκανε ο Κόντογλου, το Βυζάντιο, όλα αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά άλλαξα νοοτροπία, άλλαξα ζωή. Βέβαια, όταν γίνηκα μαθητής του Κόντογλου δεν είχα τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα όταν τον γνώρισα. Ήδη ο Κόντογλου κάνοντας ζωγραφική και όχι πια σχέδια και χαρακτικά με ικανοποιούσε λιγότερο. Αλλά υπήρξε ένας καλός μαθητής και ένας καλός συνεργάτης. Μάλιστα δύο-τρία έργα που θεωρούνται του Κόντογλου τα έχω κάνει εγώ, αλλά δεν είχα καμία φιλοδοξία να βάλω την υπογραφή μου. Άμα τύχαινε και αρέσανε αυτά τα έργα, μου λέγει ο Κόντογλου, έχεις λεφτά εσύ, εγώ έχω οικογένεια, είμαι φτωχός, άσε να τα πουλήσω και βάζω το όνομά μου. Αυτοί δεν καταλαβαίνουνε. Καμιά φορά τα διόρθωνα και λίγο. Τώρα είδα τον κατάλογο της Πινακοθήκης, υπάρχει ένας Άγιος Γιώργης. Είναι δικό μου έργο αυτό, δηλαδή το έχω αντιγράψει από το... από τα Μετέωρα, από το Φράγκο Κατελάνο. Αυτά τα λέω έτσι ιστορικώς, δικό δικαιώματα. Άλλωστε τότε αυτή ήταν η συμφωνία να είμαστε ένα ανώνυμο εργαστήρι και να μην υπάρχουν ονόματα και υπογραφές. Ω κύριε φυλακή το στρωματί μου και πήραν περιοχή σπερί τα χείλη μου. Μη κλείνει στην καρδία μου νης λόγους πανηρία του αποφασίζεστε προφάσεις εν ανομία. Λοιπόν, ο διάβολος είχε φτιάξει τη γη, λεγόταν δημιουργός και φυσικά όποιος σκότωνε άνθρωπο, σκότωνε ένα σύγχρωμα δημιούργημα του διαβόλου. Γι' αυτό είχαν αγιάσει και τον Κάιν, επίσκοπο του αδερφό του. Θεωρούσαν κακοποιό και διάβολο το Χριστό της Βίβλου. Οι σύνοδοι και οι δικά της Καλκιδόνος καταδίκασαν τον μονοφυσιτισμό. Αλλά το ένδυμα που διάλεξε ο Χριστός, όταν μπορούσε να διαλέξει οποιοδήποτε ένδυμα, ήταν το σώμα το ανθρώπινο. Και το σώμα το ανθρώπινο, ναι μεν, όταν μας διαβάλει το σώμα ο διάβολος, είναι σχαμένο. Ολοβρώμα και φθορά. Αλλά η αστραπή της θεότητος υπάρχει και αυτοί ζωγραφίζουν, είναι οι καλοί ζωγράφοι. Το άλλο είναι οι στιγμές της δυστυχίας, οι στιγμές της αδυναμίας, δεν μας ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος που πιστεύει, πιστεύει ότι είναι θάνατος. Δεν βλέπει το θάνατο. Έχει αυτό που λέει ο Προμηθέας πως έδωσε στον άνθρωπο τυφλές ελπίδες.
Έτσι, ο θρησκευτικό στοιχείο. Αν δεν συναντήσει τον ιό του Θεού. Ένα ερωτικό στοιχείο. Αν δεν συναντήσει τον ιό του Θεού μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί να δέχεσαι ότι ο Χριστό είναι Θεό. Την εποχή εκείνη το σπίτι που ήταν γεμάτο από ρεκλάμες του Σπαθάρη και του Δεδούσεου, όπου με είχαν γοητεύσει και είπα, αν μπορούσα την ευχαρίστηση που δίδει ένα σώμα να τη δώσω με την ευχαρίστηση που δίνουν τα χρώματα, θα έχω κάνει έργο ζωγραφικής. Ο πρώτος της πεζογράφησης ήταν ένα σκίτσο που έκανα σε ένα καράβι πηγαίνοντας στην Αίγινα. Αλλά μου φαινόταν βουνό να απασχολήσω ένα ναύτη, να τον φέρω στο εργαστήριό μου και να τον ζωγραφίσω όπως ζωγραφίζα με το μοντέλο στο Πολυτεχνείο. Τον πρώτο ναύτη που ζωγράφισα με μοντέλο ήταν ένας φίλος μου, ο Γιώργος Κοντογιάννης. Αυτό το σκίτσο του ναύτη που έκανα από τον Κοντογιάννη είναι η αρχή όλων των αυτών. Μετά... αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή... Το ταμπλό που είχε ο Ζαΐμις και το πούλησε τώρα και μάλιστα έμαθα πολύ ακριβά και ένα άλλο που είχε ένας που είχε Ινστιτούτο Καλονής και αυτός φαίνεται το πούλησε, αν συγγενείς με το θάνατο, αυτά τα δύο έχουν βγει από τον Κοντογιάννη, αλλά έχω κρατήσει τα σχέδια, τα μικρά με μολύβι και από τα οποία βγήκανε πολλές παραλλαγές του ναύτη. Να, ακόμα έχω δύο δικά μου που βγαίνουν από αυτά τα σκίτσα που έκανα με τον Κοντογιάννη. Πολλά πράγματα που θεωρήθηκαν πολύ προσωπικά αφορμή είχαν μια παραγγελιά. Τα σπίτια της παλιάς Αθήνας ήταν μεζοβέζικα, δηλαδή μεταξύ λαϊκού και νεοκλασικού. Για μένα ήταν ένα ολόκληρο πρόβλημα να ζωγραφίσω ένα σπίτι με σκιές, τον ήλιο, με τις κολόνες του, με τα μπαλκόνια του. Ήτανε η πρώτη εμπειρία που είχα με μια πραγματικότητα τελείως σαφή. Αυτό αργότερα με οδήγησε, πολύ αργότερα, να κάνω τα πρώτα καφενεία, τα πρώτα σπίτια στην Ομόνοια και ούτω καθεξής.
μετά η φτερωτή φιγούρα έχει πολύ ταπεινή καταγωγή. Μια μέρα ο Σωτήρης Παθάρης μου είπε «Έλα να δεις τον ζωντανό Καραγκιόζη». Δεν ξέρω με τι κείμενο, από κανένα ρομαντικό έργο του 19ου αιώνα. Άκουσα να παίζεται μια σκηνή όπως του Καραγκιόζη, αλλά με αληθινούς ηθοποιούς. Μετά γίνει και η σούβληση του Αθανασίου Διάκου. Ο Αθανάσιος Διάκος ήταν ένα αποτζίγκοντε κουπαρισμένο, με τη φουστανέλα, με όλα, και τον βάλανε σε μια σούβλα, ανάψανε φωτιά από κάτω και γύριζε, δεν θυμάμαι την φωτιά, η κόκκινα φώτα, και γύριζε ένας Τούρκος και μετά παρουσιάζεται ο νεαρός Παθάρης, ήταν τότε 18 χρονών, ίσως και μικρότερος, ντυμένος σαν άγγελος, δηλαδή μάλλον γυμνός, φορούσε μια περισκελίδα αθλητική θαλασσί χρώμα, όπως ήταν η μόδα τότε, μια κορδέλα ροζ στο κεφάλι, σαν διάδυμα, και φτερά από ασημόχαρτο, λεπτομέρειες δεμένες με μελάνι μοβ κοκκινοπό. Και βαστούσε ένα στεφάνι στο χέρι και την ελληνική σημαία και είπε την τιμή του Αγγέλου προς την τέφρα του Αθανασίου Διάκου. Τον παρακάλεσα πολύ τον μικρό Ευγένιο να έρθει σπίτι μου να ποζάρει και αυτό μου έδωσε, μου χάρισε και τα φτερά που είχε στην παράσταση και με αυτά τα φτερά έκανα τους πρώτους έρωτες. Μετά πήρα την κάτω βόλτα και έκανα πολλά φτερωτά πρόσωπα. Ήταν ένας τρόπος να κάνεις ένα γυμνό που να μην φαίνεται σπουδή. Όπως βλέπετε λοιπόν τα θέματα είναι ο τρόπος που τα παίρνεις. Αν δεν είχα δει αυτή την παράσταση θα τολμούσα ποτέ να κάνω ό,τι έκανε η αρχαία τέχνη και η τέχνη της αναγεννήσεως ανθρώπους με φτερά. Μάλιστα στα πρώτα σκίτσα που έκανα άφηνα και τα φτερά και τα σκηνάκια με τα οποία δένονται να φαίνονται. Εδώ υπήρχε το κρεβάτι το οποίο έχω ζωγραφίσει πολύ συχνά, αλλά δεν κοιμόμουν σε αυτό, το είχα μόνο για τη ζωγραφική.
Μου φαινόταν πολύ μεγάλο και πολύ ευρύχο αυτό το μικρό σπιτάκι. Και τώρα μου φαίνεται μικρό. Πάντως πέρασα ωραίες στιγμές εδώ και ζωγράψα ωραία έργα. Ήταν πάντοτε γκρεμισμένο αυτό το σπίτι, αλλά τώρα πια είναι πολύ γκρεμισμένο. Καμιά αναγνώριση, κανένας ενθουσιασμό για αυτά που έκανα. Πιο πολύ παραξενευότανε και λέγανε, μα γιατί τα κάνω έτσι και τα ζωγραφίζω όπως όλος ο κόσμος. Το τι κουταμάρες έχω ακούσει αυτό το ατελιέ δεν λέγεται. Αλλά εγώ δεν το έβαζα κάτω, όλο ζωγράφιζα, όλο επέμενα. Και σήμερα λένε μόνο αυτή την εποχή ήταν καλός. Τι περίεργο αυτό. Αυτά τα ίδια έργα που προκτούσαν φρίκη σήμερα θεωρούνται τα καλά μου έργα και λένε ότι τα άλλα είναι χειρότερα. Μόνο ο φούρνος που τα στρατηχότζα μπορεί να ικανοποιήσει ένα κοινό αγράμματο. Πρέπει να κάνεις πάντοτε αυτό που καταλαβαίνει η κουταμάρα τους. Τότε έπρεπε να κάνω αυτά τα έργα. Σήμερα πρέπει να κάνω αυτά που κάνω. Ω, θέλει πολύ η σοφία να το καταλάβει αυτό κανείς. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Δεν ξέρω γιατί είχα μια όρεξη να κάνω μια ακαδημαϊκή σπουδή. Αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω στο Αρχαιολογικό Μουσείο να αντιγράψω τη Μέδουσα. Σε ένα πρωινό τέλειωσα το αντίγραφο με νερομπογιά και γύρισα πίσω στο εργαστήριό μου ευχαριστημένος από την αντιγραφή, πολύ δυσαρεστημένος από τη σπουδή μου. Όταν ήρθε το μοντέλο στις 3 η ώρα, του λέω, εγώ δεν θα δουλέψω πια, ποτέ, σταμάτησα, δεν είμαι ζωγράφος. Λέει, αφήστε με να ξεκουραστώ λιγάκι τουλάχιστον, να ξεκουραστείς όσο θέλεις. Το μοντέλο, καθώς ήταν ηλιοκαμένο και υδρωμένο αυτό το δρόμο που ερχότανε, και η ζωγραφιά της Μέδουσας, λέω, τώρα καταλαβαίνω ένα μυστικό. Ως τώρα νόμιζα ότι οι αρχαίοι, και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Βυζαντινοί, είχαν ένα μυστικό, κάποιο κόλπο, κάποιο μυστήριο. Εκείνη τη στιγμή είδα ότι αυτή η ευγένεια, αυτή η μεταφυσική που νόμιζα ότι υπάρχει, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια πάρα πολύ πιστή αντιγραφή των χρωμάτων. Των χρωμάτων και του τόνου. Δηλαδή, εάν αντιγράψει κανείς πάρα πολύ πιστά τα χρώματα, και είναι μεγάλος λόγος αυτό, γιατί συνήθως τελειοποιούμε το σχέδιο, δεν τελειοποιούμε τα χρώματα, βγαίνει αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται μεγάλη ζωγραφική και που οι άλλοι νομίζουν ότι είναι μόνο μυστικό του ζωγράφου και όχι αυτή η απλή και ταπεινή εργασία του να ξεσηκώσεις το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου, τα σωστά χρώματα. Θέλω να σας δείξω αυτά τα έργα. Σ' αρέσει, ε? Δεν είναι και κακό. Ο Ανδρέας μοιάζει πολύ. Αυτό το έργο βασανίστηκε και για τους τεχνικούς λόγους και για τις ανησυχίες που είχα. Θέλω να σας τα δείξω αυτό και τα τρία έργα. Αυτό το μοντέλο που λέγαμε. Ναι. Δείτε πόσο μοιάζει η Μέδουσα με το χρώμα του. Και δεν είναι κατά το ύφος της Μέδουσας επίτηδες καωμένο. Τη Μέδουσα δεν την έβλεπα την ώρα που ζωγράφιζα. Ήταν η Μέδουσα ειδωμένη από το μοντέλο.
Μετά έκανε ένα δεύτερο έργο. Πού είναι, Ανδρέα? Το δεύτερο έργο, το μεγάλο. Αυτό ήταν δεύτερο που το άρχισε παραλλήλως με το πρώτο, έμεινε ακόμα πιο ατέλειωτο από το προηγούμενο. Τώρα θα σου δείξω το έργο που έκανα αντιδρώντας και στις δύο σπουδές και το οποίο για πολλούς λόγους βασανίστηκε μετά εφθάρι διότι το πέταξα και δεν ήθελα να το δω. Ήθελα να ενώσω τους δύο τρόπους, τον παλιό, το δικό μου και τον καινούριο. Αργότερα κατάλαβα ότι ορισμένα πράγματα δεν ενώνονται και είναι μοιραίο άνθρωπος να διχάσετε. Μοιραίο πράγματα δεν ενώνονται? Είναι δύο αντιλήψεις πολύ σχετικές και πολύ διαφορετικές. Ο ένας τρόπος βασίζεται στο χρώμα, ο άλλος τρόπος βασίζεται στην αίσθηση του όγκου και στο σχέδιο. Για να φτάσουμε σε μια γνήσιογραφική που βασίζεται μόνο στο χρώμα, πρέπει να αλλάξουμε το σχέδιο, να κάνουμε ένα ειδικό σχέδιο που μοιραίως οδηγεί σε ορισμένες παραμορφώσεις, σε ορισμένα πράγματα που δεν τα εγκρίνει ο ακαδημαϊκός, ο κλασικός σχεδιαστής. Η πολύ μεγάλη ζωγραφική νομίζω πως θα πετυχαίνει αυτά τα δύο, αλλά είναι ένας από τους πιο μεγάλους ανθρώπινους άθλους το να το πετύχει αυτά τα δύο. Είναι πράγμα σπάνιο. Άλλοι χρωματίζουν και είναι υπέροχοι και αυτοί είναι αρκετά σπάνιοι επίσης. Και άλλοι σχεδιάζουν και φτάνουν σε μια τελειότητα ερήμην της ζωγραφικής. Το να κάνεις και τα δύο, μένει ένας άθλος από τα δυσκολότερα πράγματα του κόσμου. Το κακό είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα αυτών των δυσκολιών και νομίζουν ότι η ζωγραφική είναι αυτό που περιστάνει. Για να πω την αλήθεια, το κυριότερο θέμα είναι η σύνθεση και το πώς θα δέσει τη φιγούρα με το φόντο. Αν αφήσεις ένα μοντέλο, ιδίως χωρίς ταμπεραμέντο, χωρίς νόημα, να πάρει μια φυσική πόζα, ο άνθρωπος γίνεται το πιο αντιζωγραφικό θέμα που υπάρχει. Κατά έναν τρόπο, πρέπει να αισθάνομαι αυτό το μοντέλο όπως ο ζωγράφος του Μεσαίου, όπως σε έναν ευγενή ή σε έναν ήρωα. Γι' αυτό πρέπει κανείς να είναι πολύ αγνός απέναντι στο μοντέλο. Δηλαδή πρέπει, αν θέλει να δώσει τον ηρωισμό του ανθρώπου με το μοντέλο, πρέπει να πιστεύει ότι είναι ήρωας το μοντέλο. Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει κανείς στη ζωγραφική. Ό,τι σου περάσει από το νου θα φανεί στη ζωγραφική. Η τέχνη είναι έκφραση ψυχής. Και ακόμα και όταν επιδιώκουμε να είμαστε πιστοί στο μοντέλο, ήδη είμαστε πιστοί σε μια εικόνα που έχει σχηματιστεί μέσα μας από το μοντέλο. Αυτό εδώ τι χρώματα βγάλει, θα θυμάσαι αυτά? Έχω και στην αυλή μου τέτοια. Στο Παρίσι? Λινά, όχι εδώ. Στη Λινά. Τα αγαπώ πολύ. Το και έχω βάλει πολύ συχνά σε αυτούς τους χρώμους δεν μπαίνει, γιατί υπάρχουν στις ταβέρνες που βάζουν πολύ. Σκέπτομαι πόσα μοντέλα που ήταν πιο νέοι από μένα και πεθάναν όλοι αυτοί. Άλλος πέθανε 25 ετών, άλλος στον εντατό πόλεμο, άλλος... Εγώ θυμάμαι έναν. Τον Μαλαμόπουλο. Που πέθανε εκτός από τον Μαλαμόπουλο. Που πέθανε πιο νέος και από την Κοκοράκη. Κοκοράκη. Ναι. Ήταν τη γυναίκα... Τι γλυκό παιδί, γιατί ήταν το Κοκοράκη, δεν ήταν σαν Κοκοράκη. Γιατί το Κοκοράκη είναι γιατί του είπαμε η μέρα να αυτό το ζωγραφίσουμε ένα κόκορο στο χέρι. Και τη του είμαι Κοκοράκη. Ήταν μια μέρα τη γυναίκα του στον δρόμο. Και της λέω, θα σας χαρίσω ένα σχέδιο του αντρός σας, γιατί θέλω να το έχετε εσείς αφού πέθανε. Και του έδωσε ένα που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι και κοιμότανε. Και λέει, μα πώς το σκεφτήκατε, έτσι πέθανε, με αγωνία και γυμνός, σκεπασμένος στο στήθος. Και τον είχα δει λίγο καιρό πριν πεθάνει, σε ένα φιλμ αμερικάνικο που λέγεται «Η μικρή μας πόλη». Και είχε μια σκηνή που οι πεθαμένοι μιλούνε. Με ομπρέλες της βροχής. Και μου λέει, Γιάννη, σε λίγο καιρό θα πεθάνω, να το ξέρεις, είμαι σημαντικός.
Σε άλλα μοντέλα στην κατοχή που φύγανε για να έρθουν την άλλη μέρα να ξαναποζάρουν και τα σκοτώσαν στην πόρτα έξω. Συνέβησαν και τέτοια πράγματα. Τι, το χτύπησε το αυτοκίνητο. Πού καλέ, πέθανε. Στον τόπο, στον τόπο. Το πού καλέ πιο έντονο επίσης. Πού καλέ, πού καλέ. Πού καλέ, πέθανε. Στον τόπο, στον τόπο τον άφησε. Πέθανε καλέ, πέθανε. Πήγαινε, έρχεται σαν να μην το πιστεύει. Πάει πέθανε ο άντρας μου στον τόπο, καλέ στον τόπο. Πάει πέθανε ο Μπέκρης, πάει πέθανε ο κερατάς, πάει πέθανε ο Μπέκρης. Στον τόπο, στον τόπο, στον τόπο, τον χτύπησε το αυτοκίνητο. Δαχρυσμένοι έρχεται προς το κοινό, προτείνοντας με απορία τα χέρια, επί τόπου, πάει. Πέθανε ο άντρας μου, πάει πέθανε ο Μπέκρης, πάει πέθανε ο άντρας μου. Δακρύζει. Στην αρχή ήταν καλός, στην αρχή ήταν καλός. Στην αρχή ήταν καλό, δούλευε, όχι μέρα δούλευε. Και έφερνε, έφερνε, γαμάτσα λεφτά έφερνε. Στην αρχή ήταν καλός, δούλευε, όλη μέρα δούλευε και έφερνε λεφτά. Ύστερα τον έπιασε το σαράκι, ύστερα του γυρίσαν τα μυαλά. Ύστερα με τον καιρό τον έπιασε το σαράκι. Όξο, όξο το έριξε ο Μπέκρης, όξο, όξο. Και μας τυράγνησε ο Μπέκρης. Ποιος χωρέστονε. Είναι ψυχούλες Κωνσταντούλα, ψυχές καλές, τύχιωσε το πηγάδι μας, τύχιωσε. Τι λες μωρί, δεν με πιστεύεις. Έλα να ακούσεις μαγαγή σου, έλα. Τραβά την πολυθρόνα. Την πολυθρόνα θα τραβήξω. Να την πάω στο παράθυρο. Γιατί, για ποιο λόγο. Ότι είναι η Κωνσταντούλα και την πηγαίνω. Έλα να ακούσεις, ακούς. Όχι. Χαθήκανε. Πήγανε και κουρνιάσανε στον πάτο κάτω στα βαθιά, στα σκοτεινά. Πάρε μια πέτρα και ρίξει μέσα στο νερό. Θα έρθουνε μωρί, θα έρθουνε. Άκουμε που σου λέω, θα έρθουνε. Παίρνει διάφορα μπουκάλια με ποτά, τα σάκια, βιβλία βάζα και τα πετάει στο φωταγωγό. Να, άκου. Τώρα, γιατί είναι. Άκου το. Τώρα θα βγούνε στον αφρό, άκου, ακούς. Φωνή της νοικοκυράς, μα τι γίνεται τέλος πάντων. Είδες Κωνσταντούλα, ακούς. Τι κουρασμένη. Να κοίτα τώρα, να δεις πώς θα κάνουμε. Πετάει ένα βάζο. Φωταγωγός να λέμε, νομίζω ότι υπάρχει ένα παράθυρο. Όχι, ναι, υπάρχει φωταγωγός και μάλιστα λέει είναι τόσο χαμηλός και πολλοί άνθρωποι τον έχουν βάψει το τζάμι και είναι σαν ζωγραφική. Ξέρω εγώ τι είναι. Βιτράγιο τι έχει δηλαδή. Ναι. Πάντως ό,τι και να είναι από παράθυρο. Ναι, από παράθυρο, αλλά θέλω να πω θα ανέβω πουθενά εγώ. Όχι. Παράθυρο είναι. 80 πόντους είναι η νύχτα. Αρχίζουν και μιλάνε οι νοικοκυράδες. Αφού ένας κουβάς. Τι είναι κανένα, ποιος φωνάζει οι άλλοι. Ένας κουβάς. Άλλοι. Αφού έπαιρνε το νεροχή του, μου είδαν ακατεμένοι από πάνω μπροστά μάτια με ένας κουβάς. Και κόπηκε η χολή μου από την τρομάρα, γιατί δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Άλλοι. Ξετραχυλίστηκε το κοριτσάκι μου, ξετραχυλίστηκε. Τι να το κάνουμε καλέ, τι να το κάνω. Πώς να το συγκρατήσω το κορίτσι μου, πώς. Το χάνω το κορίτσι μου, το χάνω, πουτάνα θα μου γίνει, πουτάνα. Κι εγώ της το λέω κύριε Τάκη, κι εγώ της το λέω πουτάνα θα γίνεις μωρί, της λέω πουτάνα θα γίνεις. Τούσου μωρί, τούσου σαν δεν τρέπεσαι, τούσου. Φοβούσαν τον Σπάνη, πώς λένε, φοβούσαν την ταινή. Τις βλέπω αράδα τις πόρνες. Πού? Στο Παρίσι. Α, στο Παρίσι, ναι. Στον δρόμο που περνάω να πάω στο χωριό είναι ένας δρόμος που είναι σε κάθε πόρτα και μία κουκότα. Α, και τι πώς είναι, για πες μου, ναι. Άμα είναι χειμώνας, γούνες. Ναι. Άμα είναι καλοκαίρι, κοντά σώτ από πετσί, αυτές τις κάλτσες ψηλές, μαλλιό και καμουτσίγια στα χέρια πολλές. Για τους μαζοχιστάς. Γιατί μπορεί να είναι ο πελάτης μου. Ναι. Τι μπορεί να έχουν με τακτική πελατεία από μαζοχιστές. Με... Ναι. Αλλά τώρα τελευταία που πέρασε και είχε πιάσει το κρύο, η μια πιο ακριβηγούνα από την άλλη είναι. Ναι. Είχε διαφήμισης ότι έχουμε βγάλει πολλά λεφτά, έχουμε πελατεία και έχουμε γούνα. Και αρκετά ακριβές γούνες, όχι πρώτης ποιότητας, αλλά δευτέρας και τρίτης. Και τι σου λέγανε. Το μέσα αυτοκίνητο μου λέγανε τίποτα.
Και αυτό μου έκανε καταπληκτική εντύπωση όταν το πρώτο είδα. Δεν τελεύτε, Βακέρ. Α, νο, νο. Vous allez le faire en blanc et puis vous allez mettre des glacis? Oui. Oui. Ça marche bien? Non, ça marche pas. Mais c'est bien dessiné déjà, oui. C'est bien dessiné. Vous êtes d'où? Vous êtes de quel pays? Ah, japonais. Japonais? Oui. Vous avez étudié ici ou au Japon? Ah oui, étudié au Paris. À Paris? Oui. À l'école des Beaux-Arts? Oui. Avec quel professeur? Ah, Carlo, il est le meilleur, je crois qu'il est le meilleur. Purtroppo spine camomene e analisi sul Donald Sarkas, είναι καταπληκτικός. Έχει ημιτόνια γκριμόβ ανοιχτά, έχει σκιές κοκκινοπές στο μόβ, πολύ πριν από τον Σεζάν και με μια κλίμακα πολύ πιο ενδιαφέρουσα και πιο απλή έχει να αποδώσει αυτό το πράγμα που είναι τόσο δύσκολο να αποδώσει κανείς, τη σάρκα. Βλέπεις ότι εδώ έχει τα γελίσματα τα οποία είναι μάλλον ασπρουβερά. Μετά έχει ένα τοπικό χρώμα που είναι ένα κεραμιδί προς το πορτοκαλί. Μετά έχει η μητόνια μοβ. Εμένα ήταν ένα μεγάλο μάθημα αυτό που έκανα. Ήταν μετά που έκανα τον Άγιο Σεβαστιανό, νόμιζα πως θα μπορούσα να μάθω πολλά για την αναπαράσταση της σάρκας στον ήλιο. Και είναι πολύ σχετικό με την Μέδουσα, την οποία αντέγραψα το 40, όταν έκανα τα δύο γυμνά. Και αυτό με βοήθησε πολύ για τα μεταγενέστερα έργα. Πάμε στις τέσσερις εποχές εδώ. Βλέπεις ότι εδώ οι εποχές έχουν και φτερά. Κανονικά όταν τους γράφτα και εγώ, αν σεβόμουν την παράδοση, έπρεπε να τους βάλω και εγώ φτερά. Αλλά φοβόμουν να μήπως πέσω σε πολλή αρχαιολογία. Σε προσεχή δουλειά μου θα κάνω εποχές που θα έχουν φτερά παρά τα σύγχρονα κοστούμια τους και τις σύγχρονες πάτσες τους. Φέτος έβαλα στους μήνες φτερά που δεν βάζουν οι παλιοί. Γιατί υπήρχε πολύ κενό στο χρυσό και δεν ήξερα πώς να το γεμίσω. Από πλευράς τα... τεχνικής αυτό? Από πλευράς συνθετικής και από διακοσμητικής. Αυτά τα κοπτικά εφάσματα με είχαν ενδιαφέρει πάρα πολύ πριν έρθω στο Παρίσι και με ενδιαφέραν όχι μόνο από ζωγραφικής απόψεως, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον ως χρώμα, αλλά ακόμα και από τεχνική. Και έκανα τέτοια εφάσματα πολλά. Έφτασα μάλιστα στο σημείο να κάνω και έναν χιτώνα σε μικρογραφία για να δω πώς φαίνεται ένας χιτώνας. Αυτό πραγματικώς δεν ξέρω πού βρίσκεται. Και έκανα και πολλά αντίγραφα από το Μουσείο Μπενάκη. Σχεδόν όλα τα καλά του Μουσείου Μπενάκη. Αυτά τα έχω τα αντίγραφα με ακουαρέλα. Είναι πολύ σημαντικές πράγματα. Για αυτό τον Γκόγια... Κακή φωτογραφία. Ναι, γιατί είναι πολύ κακή. Το είδω στα γκάλ και είπε ότι είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης ο Τιτακουρά. Αυτό είναι ένα αριστούργημα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αυτό επίσης πρέπει να τη γράψεις. Αυτό είναι νόστιμο, έτσι δεν είναι καλή η ζωγραφική. Αυτό είναι αριστούργημα. Ναι, αλλά αυτό που βρίσκεται όμως. Απάνω εκεί που είμαστε, στη Τζοσεφίτα. Ναι. Σε ένα άλλο αριστούργημα. Αυτό είναι το αυτό τι νοσί είναι. Κόρα, είναι καταπληκτικό. Ένα μικρό ταμπουδάκι. Αυτό είναι ένα αριστούργημα επίσης. Αυτό δεν είναι καλό σαν σπουδή. Και αυτό είναι. Για μια ορισμένη άλλη σχολή, πιο κοντά στη δουλειά σου παρά τα άλλα. Αλλά τα άλλα είναι καλό μάθημα ζωγραφικής. Και δεν πιστεύω πολύ χρόνο να παίρνω αυτά για μια αντιγραφή, έτσι σαν σπουδή. Σε αυτό το πεσένω. Δεν τα κάνω αυτή με ρόμι, γιατί αλλιώς δεν τα κάνω καθόλου. Και στα δικά μου σε πόσο γρήγορα τα κάνω, διότι στο μεταξύ σταματάω για να μην κάνω κουταμάρες, αλλά οι ώρες που δουλεύω είναι λίγες.
το φόντο που ετοιμάζω το σκούρο θα το κάνω προσεχώς με γκουάς, με... διότι ένα χρώμα όταν είναι το ίδιο πολύ σκούρο και σκουρένιο σου πάει, και αναγκάζει και το χρώμα βάζει απάνω να γίνει το ίδιο πράγμα με το από κάτω. Οι τεχνικές διδασκαλίες είναι για να κάνουν τη θεωρία τους, σαν τους γιατρούς. Αλλά ποτέ για να σου δώσουν την ικανοποίηση που ζητάς. Αυτό είναι όλο το πρόβλημα στη διδασκαλία σήμερα. Οι περιπτώσεις της καλής και της κακής ζωγραφικής είναι ορισμένες, δεν έχουν εντοπιστεί. Εγώ βρίσκω ότι μια από τις ωραιότερες ματιέρες της γης όλης είναι η ματιέρα των φρέσκων της Πομπίας. Πώς έχει γίνει ο Μιστράς, κανένας δεν ξέρει, αυτά τα γυαλιστερά φρέσκα που είναι, έχουν μια ματιέρα αρκετά ανάλογη με της Πομπίας. Mm. Τα φρέσκα της Τουκοκρατίας είναι διαφορετικά, είναι θαμπά. Λοιπόν, όταν διαβάζω τα βιβλία τα πυροζωγραφικής, μου κάνουν την εντύπωση που είναι κάτι βιβλία σεξουαλικά, το οποίο λένε μην κάνετε το ένα, μην κάνετε το άλλο, διότι θα πάθετε αφορδίσια νοσήματα. Ή κάτι άλλα βιβλία που λένε ότι ο αυνανισμός είναι επικίνδυνος. Και τα βιβλία αυτά, τα οποία είναι περίεργα όλα αυτά, πώς να είναι στερεά η ζωγραφική, είναι να σου κόψουν την όρεξη να ζωγραφίζεις πάνω, παρά να σου μάθουν πώς θα κάνεις τη ζωγραφική πιο στερεά. Δεν πρέπει να βάφεις σκούρα φόντα, γιατί στο τέλος σκουραίνει η ζωγραφική. Μα λοιπόν η ζωγραφική του Πουσέν που έχει σκουρά είναι πολύ καλύτερη από τη ζωγραφική τη δική του που δεν σκούρανε και δεν περνάει και τίποτα. Ένα καλό βιβλίο ζωγραφικής δεν είναι δυνατόν να υπάρξει που να σου δίνει θετικές πληροφορίες εν σχέση με την αισθητική η οποία είναι ανώτερη. Όλοι μιλάνε για μια στερεότητα συνδυασμένη με μια αισθητική κατώτερη. Πάντως οι παλιοί είχαν μία μπογιά, η οποία στέλνανε πολύ πιο γρήγορα από την καινούργια. Λάδο μπογιά. Και ίσως το καρκελάρισμα οφείλεται και σε αυτή το γύρο στέγνωμα. Ίσως. Τι μεταχειριζότανε, δεν το ξέρω, παρόλο που το λένε. Λένε διάφορα μυστικά. Εκτός αυτού, τίθεται σε συζήτηση η ίδια η στερεότηση λάδο μπογιάς, η οποία πρέπει να τη θεωρούμε σαν ένα παστέλ. Που σιγά σιγά θα μείνει μόνο η σκόνη. Λένε ότι ο Χριστός του Γκρίνεβαλντ στο Κολμάρ, και φαίνεται αυτό μέχρι ένα σημείο, ότι έχει ζωγραφιστεί με καζεΐνη, ή καζεΐνη σκέτη, ή καζεΐνη ανακατεμένη με λάδι, και μετά όλο το άλλο έχει τελειώσει σαν ακουαρέλα με διαφάνειες χρωμάτων μέσα σε βερνίκι. Όταν δει κανείς αυτό το μεγάλο εικόνισμα, καταλαβαίνει ότι είναι καμωμένο σαν ακουαρέλα. Μια ακουαρέλα πάνω σε πάστα. Όχι πάρα πολύ μεγάλη πάστα, αλλά ξέρεις το κόμμα να το δεις αυτό το φορτό. Πάντως υπάρχουν άλλες τεχνικές οι οποίες είναι πολύ δυνατότερες από την λάδι, σαν ζωγραφική, όπως είναι ας πούμε η εγκαυστική. Η οποία είναι δυσκολευτική δουλειά της. Δεν την έχω, μόνο ο Μαυροίδης μπορούσε να κάνει εγκαυστική. Εγώ έχω κάνει πολλές εγκαυστικές. Με όλους τους τρόπους. Ένα φόντο μαύρο, αν θέλεις, σκέτο. Πώς το κάνετε την εγκαυστική. Πώς θέλω να μάθουμε, τι πινέλο. Εμένα και εγώ θέλω να μου τα πινέλα. Και εγώ τους θέλω. Δεν δουλεύεις μόνο πινέλα, δουλεύεις και σπάτουλες. Μικρά σπατουλάκια τα οποία μαζεύεις. Τα περιγάμματα που έχουν τα φαγιούμ, τα φρύδια, τα τσίνουρα, αυτά πώς γινόταν. Το πινελάκι, σιγά σιγά. Και μετά ζεσταίνεις ένα μέταλλο και τα σιδερώνεις και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορείς να το κάνεις τελείως λίγο. Τώρα έχω βάλει ρούχα, αλλά άλλοτε είχα βάλει μέσα το αέριο μου και δεν ήταν ντουλάπα, ήταν απλώς ράφια. Αυτά τα ξύλα τα κουβάλισα από τη Σαμαριτιάνα απέναντι
Σχεδόν στην πλάτη. Ένα-ένα. Αυτό το πατάρι όμως μου επέτρεψε να έχω αρκετό χώρο κάτω. Το παραπέτασμα αυτό είναι μεταγενέστερο όταν σκεφτήκαμε. Ευτυχώς είχε καλό φωτισμό, αλλά περίεργο. Απέναντι είχε έναν τεράστιο άσπρο τοίχο, ο οποίος ήταν σαν ορίζον θεάτρου. Και κανονικά θα νόμιζε κανείς πως δεν θα έχει φως και είχε εντούτοις πιο πολύ φωτισμό από τον αληθινό ουρανό που ήταν κατάμαυρος πολλές φορές. Είχε αντανάκλαση ο ασπρισμένος τοίχος, ο οποίος πάει πάνω από 20 μέτρα. Και δούλεψε αρκετά ευχάριστα πολλές φορές με κακό καιρό. Μετά αγόρασα την αγρικία μου, την είδε κοντά στο Μύρι, και εκεί χωρίς να έχω την απόλυτη άπλα, είχα πολύ περισσότερη άπλα για να μπορώ να κάνω μεγαλύτερα έργα. Με κούρασαν όλα αυτά, αλλά μου έμαθαν και πολλά πράγματα. Σιγά σιγά άρχισαν οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για αυτό που κάνω. Ήταν μια εποχή που αντί να συνεχίσω όπως ό,τι έκανα και να κοιτάξω να βγάλω λεφτά, άρχισα να κάνω πειράματα και να προσανατολιστώ στην κλασική τέχνη, την οποία κανένας δεν μου είχε διδάξει. Και το σχολείο μου ήταν το Λούβρο. Πήγαινα κάθε μέρα, δεν αντέγραφα, καμιά φορά σχεδίαζα, αλλά μελετούσα ιδίως τους μικρούς ζωγράφους, τους Ολλανδούς, τους άγνωστους, όχι τα μεγάλα ονόματα. Είδα τη διαφορά ανάμεσα στο φως της Γαλλίας και στο φως της Δύσεως γενικά, του Βορρά, και το φως της Ελλάδος. Η διαφορά αυτή είναι το εξής, ότι στην Ελλάδα η οπτική απάτη και η φωτοσκίαση δεν μπορεί να γίνονται με τον ίδιο τρόπο που γίνονται εδώ σε ένα κλίμα που είναι πιο μαλακός ο φωτισμός. Ο ήλιος εξευτελίζει τα πράγματα φωτίζοντας τα ίδια, δείχνοντας πολύ εύκολα ερημένες σκιές απάνω στον πίνακα, πράγμα το οποίο είναι σχετικώς σπάνιο στην Γαλλία και στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό με τράβηξε προς τη λαϊκή τέχνη που δούλευε με απλά μέσα και ειδικά στις ρεκλάμες του Καραγκιόζη. Αλλά πριν κάνω αυτή την τεχνοτροπία, που άρχισε στην Ελλάδα κυρίως, πιο πολύ στην Ελλάδα παρά στη Γαλλία, είχα δει τον 19ο αιώνα στο Λούβρο και είχα δει και την Πομπία. Αυτό που έκανα μετά το 60-66, θα ήθελα ίσως να το κάνω από το 35. Αλλά εκεί η ατμοσφαίρα ήταν διαφορετική. Οι κύκλοι στους οποίους ζούσα ήταν για τη μοντέρνα τέχνη. Είχε μεσολαβήσει ο Κόντογλου, ο οποίος ήταν και εναντίον της μοντέρνας τέχνης, αλλά και εναντίον της ακαδημαϊκής ευρωπαϊκής τέχνης. Αυτό που λένε, βρήκα σιγά σιγά τον εαυτό μου. Βέβαια, δεν συμφωνώ και με αυτούς που λένε ότι κάνω μια καλή ζωγραφική κλασική. Αυτό δεν το πιστεύω ούτε γίνεται. Κάτι ψάχνω να κάνω, δεν ξέρω πού θα καταλήξω. Αλλά έπρεπε να περάσει κανείς με τον καλύτερο τρόπο όσο το δυνατόν, από αυτό το γκρέμισμα μερικών ταμπού μοντέρνων, τα οποία ήταν ανυπόφορα. Σήμερα η μοντέρνα τέχνη επεκράτησε χάρη στην προστασία του κράτους και αυτό είναι και ένα δίπλωμα που της έδωσε ότι είναι ακαδημαϊκή, ευπρεπής, κρατική. Δεν εκφράζει πια την αληθινή διαφωνία του ανθρώπου με το κατεστημένο, είναι το κατεστημένο όπως εξελίχθηκε.
Καταλαβαίνω αυτό που είπε ο Νταλή, ότι θα καταργήσω το στυλ αυτοτιμωρίας. Είναι σαν να έχουν ένα αίσθημα ενοχής. Και να κάθονται φρόνημα, ώστε να μην τους πει κανένας ότι είναι απρεπής. Η αξία της τέχνης έγκυται και στο τι λέει ο άνθρωπος. Υπάρχει σήμερα μια κατάσταση απαράδεκτη, ώστε για να είναι πρωτότυποι οι άνθρωποι να λένε ότι δεν υπόθηκε και ότι είναι δυσάρεστο. Και συγκρινόμενοι με άλλη εποχή, η εποχή μας επιτρέπει πολλές, πούμε, πολυτέλειες. Σκέψου τι ήταν ο περίγυρός σου. Τι καθώς πρεπισμός και τι σποταλισμός του μονάχου ήταν εκείνος. Ήταν όλοι ενταφιασμένοι στα ρούχα τους και στο κολάρα τους και δεν μιλούσαν τίποτα, δεν λέγαν τίποτα και βρήκα αυτό που ζητάει πάντοτε ένας καλλιτέχνης, αριστοκρατία γύρω εγώ. Θέλω να συναστρέφω με αριστοκρατικούς ανθρώπους, ξέρω να μιλάνε, ξέρω να φερτούνε και είδα στους ανθρώπους που έβαζαν σε Μέχικο ένα στυλ, ένα πράγμα, δηλαδή αυτό είναι αφεντικά. Μια ανησιότητα. Σκέψου σε τι περίγυρο είχε ζωγραφικό. Ο Γεωργιάδης ήταν καθηγητής ακόμη της σχολής. Ναι, και πήρα βραβείο Χρυσούν για τη σκηνογραφία και πήγε και μίλησε στην εταιρεία και μου το πήραν πίσω. Ο άλλος πας τώρα, ο πρώτος για το Γλύπτης, ο Τόμπρος. Ο Τόμπρος ήταν πανίσχυρος. Ναι, αλλά αυτός ήταν υπέρ της μοντέρνας τέχνης, αλλά όχι υπέρ των μοντέρνων καλλιτεχνών. Και μοντέρνα τέχνης, ήταν μοντέρνα τέχνης. Και όταν γίνηκε ακαδημαϊκός, έβγαλε λόγο υπέρ της δικτατορίας. Που δεν ήταν υποχρεωτικό, μπορούσε να μιλήσει για την αρχαία γλυπτική. Ήστα έκανες ένα πρώτο πράγμα, ο πρώτος που μίλησε για κάτι άλλο, το οποίο ήταν σημαντικό και το έχω επισημάνει. Μίλησες για την βαλκανίζουσα Ελλάδα. Δηλαδή είσαι ο πρώτος ο οποίος σατήρησε στην Βαλκανίζουσα Ελλάδα. Δηλαδή παράλληλα με το λυρικό στοιχείο. Δηλαδή υπήρχε ένα σατυρικό στοιχείο της βεβαίας, το γεροδεμένο παλικάρι που έδισε το παλαμάρι. Η γκέτα, η καλά, αυτά τα φόρεσες του έπος Αλβανίας. Μα όλα αυτά ήταν ένα πνεύμα που υπήρχε προπολεμικά και το οποίο εσύ το σατήρησες. Κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κατά τη διάρκεια δηλαδή. Μα σε μία μελέτη μου. Η υπόσταση του τόπου. Σε μία μελέτη μου για τους χορούς λέω ότι αυτός ο ρυθμός του Ζεμπέκικου σαν πυρ ξεπερνάει και καταφλέει και τα ρούχα και των ξένων δυνάμεων που μας τα φοράνε γιατί είναι σαν φωτιά. Είδα δυνάμεις της φύσεως εγώ. Δεν είδα ταξική τέχνη και ταξικά πράγματα. Ο λαϊκισμός είναι μια μικροαστική αντίληψη ότι ο λαός είναι κουτός, τον πάω υπηρέτη μου να με υπηρετεί. Thank you.
καλλιτέχνη είναι να μην έχει πολλές ανάγκες. Και να μην πιστεύει τα ίδια πράγματα που πιστεύουν οι πλούσιοι. Να πληρώνεται από τη δουλειά του. Και όχι από το μεροκάματο τη δουλειά του. Κάνω ό,τι μ' αρέσει και υπακούεται ό,τι αρέσει και στην γαλερία μου ή ό,τι αρέσει σε μια πελατεία η οποία με πληρώνει. Και έτσι χάνεται το καθ' αυτό δημιουργικό έργο του καλλιτέχνη και η ζωή γίνεται μελαγχολική. Χρειάζεται ένα στοιχείο τρέλα το οποίο θα αναλείψει μέρα με τη μέρα. Κατάλαβες η ιδιοκτησία του έργου. Αυτό που λένε οι πιο πολλοί, θέλω να έχω ωραία πράγματα σπίτι μου. Με εκνευρίζει πάρα πολύ. Δηλαδή η έννοια της ιδιοκτησίας, η έννοια της ιδιοκτησίας, είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη, ούτε με το ωραίο. Υπάρχει μια ομοιρία. Μια ομοιρία στις αγορές των εργοτέχνων. Το παίρνω για να καθίσεις φρόνημα και σε πληρώσω κιόλας, θα πάψεις να είσαι τόσο ελεύθερος και θα πάψεις να μιλάς ουσιαστικά εναντίον μου για τη ματαιότητα της δουλειάς μου, για τη ματαιότητα της προσπάθειάς μου. Ούτε ο καλλιτέχνης, ούτε ο έμπορος είναι κύριος της τέχνης. Είναι ο άνθρωπος. Η αξία της τέχνης βγαίνει από την εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι ιερό. Και δεν το εξαγιάζει το χρήμα και η τιμή που δημιούργησε η δημοπρασία ή η γκαλερία. Και μοιραίως φτάνομαι σε μια αντίληψη θρησκευτική της ζωής. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, το ποιος φοράει τα κοσμήματα που κάνεις, δεν σε ενδιαφέρει? Κοίτα, δεν με ενδιαφέρει, αλλά... Υπάρχει το πρόβλημα. Τι κερδίζεις εσύ ο ίδιος εκτός από τα λεφτά που παίρνεις και τι κερδίζει το πνευματικό μέρος της δουλειάς σου? Το μόνο που μπορεί να προστατευτεί κανείς είναι να... Πληρώνεται κανείς με τη δημιουργία. Πληρώνεται μόνο αυτό, με τίποτα άλλο. Η χαρά που αισθάνεται κανείς την ώρα που κάνει το έργο είναι αυτό, ναι, η δυσκολία άλλο. Είναι μόνο ότι δεν υπάρχει απαιτήσεις. Και αυτό πρέπει να το κάνει πολύ ωραίο, πρέπει να το κάνει πολύ ωραίο για να πληρώνεται πάρα πολύ. Όσο πιο ωραίο είναι, τόσο πολύ ευχαριστιέται. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να ορίζεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχουν μερικές απαιτήσεις και να σεβάζουμε και μερικά όρια, κατάλαβες. Είναι αυτό που λείπει. Εμένα αυτό μου λείπει προσωπικώς από τη δουλειά. Παραγγελίες. Λείπει ένα προσωπικό γούστο, μια παραγγελία προσωπική. Κάποιος θέλει, δεν θέλει κανέναν τίποτα συγκεκριμένο. Κάνει κανείς ελεύθερα όλα τα πράγματα. Ναι, κάπου, αυτό να είναι ένα καινούριο πράγμα. Είναι ένα καινούριο πράγμα, η ανάγκη μιας πειθαρχίας. Ο κόσμος σήμερα υποφέρει από άχρηστες ελευθερίες. Αυτές οι άχρηστες ελευθερίες είναι χειρότερες από την απαγόρευση και τη σκλαβιά. Πρέπει κανείς να βρει νέους τρόπους πειθαρχίας στα μέτρα μας, στις ανάγκες μας. Εκείνο που είναι ένα γεγονός είναι ότι αυτή η ελευθερία ερεθίζει, σκοτώνει και δεν οδηγεί πουθενά. Κάνει ό,τι θέλεις, τότε θα απαντήσει ένας άνθρωπος λογικός. Θέλω να με βοηθήσετε να μάθω τι θέλω. Και το λένε πιο πολλοί άνθρωποι, ιδίως οι νέοι. Πάμε γιατί κάνει κρύο, Ο καθένας ξέρει ότι... Ναι, αλλά σήμερα η εποχή μας είναι γεμάτη από ελεύθερους ανθρώπους. Που η ελευθερία τους έγκυται στο να αγνοούν τις συνέπειες των πραξιών τους. Για τους άλλους και για τον εαυτό τους. Και μέχρι ένα σημείο καλλιεργείται αυτή η ελευθερία. Δεν είναι πάντοτε τα πράγματα τόσο απλά. Βρίσκεται ότι ζούμε σε εποχή ελευθερίας τώρα. Πριν τις ελευθερίες. Ότι ζούμε σε... Πάντως πρέπει να έχει 5-6 ελευθερίες σημαντικές. Και το σπίτι σου πώς είναι? Το σπίτι μου άφηναν μία ελευθερία από αυτές που προφορούν σήμερα για να με καταστρέψουνε. Δεν μου έθεσαν ποτέ σοβαρές απαγορεύσεις για σοβαρό λόγο. Αυτή η αστική αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά, η ελευθερία, ότι όλο ο κόσμος θα σας ανήκει. Βέβαια μπορεί η ζωή να σε φοβήσει και να σε κάνει εξαφανιστής. Μπορεί όμως να σου δώσει μια γνώση, να ξέρεις που πατάς, να μην είσαι ηλίθιος.
Ποτέ δεν μετάνιωσα, ποτέ δεν ζημιώθηκα, δεν με λέει με τον αφό όχι. Ποτέ. Ποτέ λέω ότι... Ενώ πολλές φορές μετάνιωσα και ζημιώθηκα από τον αφό ναι. Ευχαριστώ. Κάθε ομαδική προσπάθεια όπου οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο ισορροπημένοι και πιο μέτροι και σε αναγκάζουν να πάρουν το μέρος που είναι οι δυνατότεροι, οι περισσότεροι. Και είναι ευτύχημα να είσαι με τους άλλους. Αλλά είναι φοβερό όταν δεν είσαι να λες τέτοια πράγματα που είναι εκείνη. Κατάλαβες, αυτό είναι. Εγώ δεν θέλω να είμαι εξαιρετικός. Που είναι διάφορο να είμαι εξαιρετικός, αλλά άμα διαφέρω από τους άλλους... Μια φορά είχα πάει στην ταβέρνα που έκλεισε. Λοιπόν, μας είπα μέσα, λέει, ο Τσαρούχης είναι αυτός. Και του ρωτάω άλλος, ποιος είναι ο Τσαρούχης. Λέει, δεν ξέρω τι είναι, λέει, αλλά τον είδε στον ίδιο τηλεόραση στην κυρία του Παξινού. Η θεατρίνος είναι. Δεν ξέρω τι είναι, λέει, αλλά στο καφενείο που βλέπαμε την τηλεόραση, είπε ένας, να έχει δει μια ακουαρέλα του, τη σκοτώνει 30 χιλιάδες φράγκα. Πλησιάζω τον εγώ και λέω, τι θα πει ακουαρέλα, λέει ποιος θα ρουζήσει, λέω όχι, λέω είμαι σωσίας του, μοιάζω πολύ. Λέει δεν το έχουμε υπόψη, είναι, το είπε το ραδιόφωνο, το είπε ένας δίσκολο ακούοντας το ραδιόφωνο. Λέω και εγώ δεν ξέρω, θα να μάθω, λέω γιατί να ακούω αυτή τη λέξη χρόνια. Ο λαός είναι έτσι σήμερα. Όσο κερδίζεται, μου ζητάνε αυτόγραφα, γιατί αυτόγραφα. Που με είδαν, που με ξέρουν, μου ζητάνε αυτόγραφα. Δουλέψετε πολύ. Έχω μελαγχολία, έχω αρρώστιες, έχω πολλά πράγματα. Αλλά όλο και κάτι κάνω. Όταν δεν κάνω τίποτα, κάνω πολλά πράγματα. Πού ζωγράψεις, εγώ είμαι... Στο Παρίσι, αλλά... Στο Παρίσι είμαι πιο ήσυχος. Α, έτσι. Βέβαια. Η γαλλική περιφρόνηση με στρέφει εμένα. Θα σου δείξω και παλιά και καινούργια δουλειά. Αυτό είναι περσινή, υποπέρσινη, αλλά είναι νέα. Α, πολύ ωραία δουλειά. Αυτά δεν τα ήξερα. Είναι όπως λέει ο Σκελιανός, πέρα από τους κλειστούς ρυθμούς της γης.
Σαν αναμνήσεις του 54. Ναι. Και εδώ δεν υπάρχει κανένα κοστούμι να αντίστοιχο τον Ζεμπεκλή. Αυτό λέει και κάτι λόγια. Ο Αλέξανδρος έφερε στην αιτία την αμαρτία που οδηγεί στην αρετή και στην αθανασία ίσως. Και θα ανοιχτεί η βαλίτσα, η μεγάλη βαλίτσα. Τι να κάνω, παιδί μου, μου κλέψανε δύο προχτές. Ποιοι? Επισκέπτε, γι' αυτό το κλειδώνω. Ποιοι επισκέπτε? Άμα καθώς πρέπει, δε, η αλήθεια δεν κλέβει ποτέ. Και τι θα λες. Κάτσε να δει. Εδώ το πίσω σου είναι κόρα. Είναι στερή. Του ό,τι καλύτερο έκανα στα σχέδια. 1935. Ο Φυσεύς εξέρχεται του Λαβυρίνθου. 1935. Και αυτό είναι η μνήμη του Καβάφη. Πρέπει να μιλάμε για την Ελλάδα με θάρρος, όχι εβραϊκά. Σε ποιο σημείο του Πλάτωνα είχαμε μείνει? Σε ποιο σημείο, εκεί που λέγαμε ότι ο Πλάτωνας σε σχέση με τον Όμηρο, ποια ήταν η διαφορά τους. Είπες ότι ο Όμηρος ήταν ένας ζωγράφος. Ναι, και ο Πλάτωνας καταδίκασε τους ζωγράφους ως τους χειρότερους από όλους. Έρχονται τελευταίοι. Είναι σαν αυτοί που... Είναι σαν ένας καθρέφτης. Ο καθρέφτης κόβει σε ένα κάδρο τη ζωή. Το ίδιο κάνει και ο ζωγράφος, το ίδιο κάνει και ο φωτογράφος. Λοιπόν, αυτό το κόψιμο κάνει τον άνθρωπο να σκεφτεί να βγάλει συμπεράσματα. Αυτή η μικρή διαφορά, το ένα πράγμα που είναι στο χάος μέσα του κόσμου, από το όμως περιορίζεται σε ένα τετράγωνο, σε ένα στρογγυλό, σε ένα τρίγωνο. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πώς συμβαίνει, στον άνθρωπο να βγάζει πολλά συμπεράσματα. Λοιπόν, ο Πλάτων ήθελε να τονίσει ότι η φιλοσοφία είναι το ανώτερο πράγμα απ' όλα. Η πολιτεία την οποία προσπάθησα να τη διαβάσω και τη διάβασα στο τέλος μου φάνηκε σαν σατυρικό πράγμα, δηλαδή σαν Αριστοφάνιο. Μου θύμισε αυτό το οποίο λένε σε έναν έκδοτο ότι πήγαινε σε ένα χωριό να διορθώσει ένα ρολόι. Και στο τέλος κατέβηκε από το καβαλαριό με ένα τσουβάλι βίδες. Λέει αυτές περίσσεψαν. Λέει δεν χρειάζονται. Το ρολόι λειτουργεί, λέει όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω, εγώ ακόμα και όταν ο Περιβολάρης διορθώνει τον κήπο για να έχει πιο πολύ παραγωγή, αισθάνομαι τύψεις που βγαίνουν τόσα διάφορα χόρτα και τόσα διάφορα λουλούδια άχρηστα, το οποίο είναι τόσο ωραία. Το πόλμα αυτό είναι για μένα άδικο, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει κανείς για να είναι πιο ευτυχισμένος. Πάντως ο κάθε διορθωτής που θέλει να κάνει καλύτερο τον κόσμο στο τέλος κανονίζεται από τους καπάτσους και κάθε διόρθωσης για να υπάρχει δικαιότερος κόσμος είναι μια ευκαιρία για τον καπάτσο να αδικεί εκ νέου. Αυτό είναι το τραγικό, το πρόστιχο στη ζωή μέσα. Ύστερα με ρωτούσατε πριν γιατί έφυγα από το Παρίσι. Θα επιθυμούσα να φύγω, δεν έφυγα όμως.
είναι σε ένα μέρος που δουλεύει κανείς πιο ήσυχα και που δύσκολα θα μπορούσα να το βρω στο Παρίσι. Το Παρίσι άλλωστε το δημιούργησαν οι εξαιρετικοί εξόριστοι. Αυτοί είναι οι αληθινοί Παριζιάνοι, οι οποίοι ήταν απαιτητικοί και έπλασαν μια ιδεώδη πόλη μέσα στη φαντασία τους και έκαναν στο τέλος να συμπέσει αυτή η ιδεώδης πόλη με τη σκληρή πόλη που είναι το Παρίσι. Ύστερα η μοναξιά για αυτόν που αγαπάει τον κόσμο και θέλει να τον ωφελήσει είναι το καλύτερο μέρος για να εκφράσει την αγάπη του. Ενώ μέσα σε μια πόλη που έχει φασαρία θα έρθει μια στιγμή που θα σε πιάσει απογοήτευση και δεν το κρύβω ότι ήρθα εδώ να σκητέψω. Η γη, το περιβόλι αυτό μου έμαθε πάρα πολλά. Πολλές φορές ήταν σκληρά τα μαθήματα, μου έδειξε σε τι λάθος ήμουν όλη μου τη ζωή, σε τι επιπόλαια ζωή έζησα. Θυμήθηκα τα καφενεία και τα μπαρ στα οποία περίμενα πάντοτε μια ευκαιρία, μια ευκαιρία ιδίως σχετική με τη δουλειά μου, το μεγάλο πρόσωπο που θα ερχότανε, το τι κατάπινα εκεί πέρα, οι ποτά και οι σφαγητά, πανάκριβα για αυτό που είναι και πολύ βλαβερά στην υγεία. Αν ξανάρχισα τη ζωή μου, θα έκανα τελείως διαφορετικά πράγματα. Θα ήμουν ζωγράφος εάν μια ακατανίκητη δύναμη με έσπρωχνε προς τη ζωγραφική. Σήμερα όμως γίνηκα ζωγράφος διότι ζούσα μια ζωή στριμωγμένη. Αν άρχισα ξανά τη ζωή μου και είχα τη δυνατότητα να κάνω ό,τι θέλω, θα έκανα αυτή η καλλιέργεια της γης. Θα μάθαινα να κάνω την τροφή μου. Αντί να περιμένω τις ευκαιρίες στα καφενεία και το λανσάρισμά μου, ήταν τρομερό αυτό το πράγμα. Να περιμένεις να σε εκτιμήσουν άνθρωποι που δεν εκτιμάς για να κερδίσεις λεφτά. Αυτό είναι σχεδόν αγγίζει τώρα της τρέλας.